πήρε το. Μα την είχα περάσει, εντάξει. Ω να τα ακούω καλά και μου, μανούλα, μανούλα μου. Πού την άρπαξες, βρε μωρό μου. Έτσι και από μικρό αρρώστην, έλεγε η μανούλα. Πάντα το έκανε καλά. Ψυχή μου. Αχ, δεν μπορώ να καταπιώ, πονάει λαιμός. Λεμάκος μου πονάει, μανούλα μου, αγάπη μου. Τι να κάνει η μανούλα να πάρει τον πυρετό, τι να κάνει. Να βγάλω να δω πως έχω. Όχι πουλάκι μου, άστο ακόμα. Τι να το βγάλει βρε πουλάκι μου, στη Δήμητρα δεν θα δείξει, αργή σου λέω, την ξέρω από μικρή. Το θερμόμετρο είναι του λεπτού. Μισή ώρα το έχει, θα το κάτω κλωστήσει το θερμόμετρο. Τι κάνεις όλα, αφού σου λέω στη Δήμητρα αργή να δείξει. Αμάρτια. Δηλαδή τι είναι, διαφορετική από όλο τον άλλο κόσμο με το θερμόμετρο. Διαφορετική είναι, εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Βγάλ' το αγάπη μου, βγάλ' το. Βγάλ' το, να δούμε τι θα καταλάβεις κι εσύ. Θα καταλάβω. Για πες πόσο είναι. Φέρε να δω. 38 και 7 είναι. Αργή να δείξει. Το πουλάκι μου χάλια είναι να φωνάξουμε γιατρό. Άντε καλέ, θα πάρει πια από την πυρετικά και θα συνέλθει. Θα συνέλθω την πυρετικά. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία που έχω τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Τι λες βρε που θα πάρει αντιπυρετικά βρε. Τι λες εδώ βρε που σέρνεται ήλιος. Οι 12 άτομα χαθήκανε στις ειδήσεις άκουσα. Ρε σταμάτα ρε παιδί μου να πούμε με τη γρουσουζιά τώρα πάνω από τον άρρωστο. Σπέρνεις τον πανικό. Εγώ βρε σπέρνω τον πανικό. 12 άτομα πεθάνανε. Τρεις πεθάνανε. 12 πεθάνανε. Φύγετε από εδώ. Δεν θέλω τα αγαπημένα πρόσωπα. Αντε, αντε φύγετε, αντε. Δεν την αντέχω με τη μάνα σου. Άντε γίνε και εσύ καλά, μπας και ξεκουμπιστεί και φύγε. Πονάει το κεφαλάκι μου, πονάω. Πουλάκι μου, να γίνεις και εσύ καλά, να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου που ξεσπιτώθηκα. Μην το βγάλεις ακόμα το θερμόμετρο, εγώ θα σου πω πάτη. Εντάξει. Δεν την αντέχω, δεν την αντέχω, αλήθεια σου λέω, δεν μπορούμε μέχρι εδώ μέχρι. Τι να το κάνω αυτό, δεν το ήθελα, πάρ' το εσύ. Τι είναι αυτό που μου έφερε. Ξέρω ότι σου. Καλά είσαι. Ναι, όχι, δεν είμαι καθόλου καλά, αλλά θα το βγάλω το θερμόμετρο και μην της το πεις. Αν την βγάλω το όχι μόνο. Εσύ, να μην την φοβηθούμε κιόλας τώρα. Παπά, μην φωνάζεις γιατί. Για να δω. Πόσο έχει. Εδώ δωρεί 38 και 2. Πω. Ακόμα μετά. Τι ανησυχείς, λες να έχω κάτι. Όχι μόνο για σένα ανησυχώ. Μην το δει αυτή το 38 και 2 και δεν ξεκολλήσει ποτέ να πούμε. Γι' αυτό ανησυχώ. Τώρα δεν πρέπει να της πω ότι το έβγαλα. Α, ξέρεις θα κάνουμε για να φύγει. Ρίχτο, κατέβασε το να μην φαίνεται πυρετό. Κατέβασε το, δεν κατάσε. Να σε 37 άντε. Περίμενε. Όχθε μου. Άντε, βγάλω το τώρα πουλάκι μου. Δώσε να το δει μανούλα. Έχει δίκιο, πέρασαν 10 λεπτά. Δώσε να το δει μανούλα. Πω πω, πόση ώρα το έχεις βρει πουλάκι μου. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Ναι, και έχεις 35 υποθερμία. 35. Και εγώ η ανέσθητη ξεκίνησα να φύγω. Δεν πάω πουθενά. Καλά εδώ, είναι το 35. Δεν είναι κακό. Είναι καλός αριθμός. Ό,τι και να λες εσύ, εγώ εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά. Μην χτυπάς εσύ. Ζαλίζομαι. Μην χτυπάς παιδί μου το κεφάλι σου. Δέκατα σου είπα βλάκα. Δέκατα είπα θα το σπάσει. Όχι, ησύχασε πουλάκι μου. 38 και 6. Έχετε δίκιο, μαμά, πρέπει να φωνάξουμε γιατρό. Λοιπόν, μωρό μου, θα φωνάξω τον Κουτνά. Ναι. Ποιον Κουτνά, καλέ, που τον ξέρουμε εμείς τον Κουτνά, καλέ. Είναι ένας συμμαθητής του Θοδωρή, πολύ καλός. Τι λες εσύ, παιδάκι μου. Είναι καλός, τον φωνάζουμε πάντα. Άρρωστη γυναίκα, σώπα, καλέ, που θα φωνάξουμε άσχετο γιατρό. Τον έχουμε δοκιμάσει, τον ξέρουμε, θα κάνουν πειράματα επάνω σου. Τον Μπαρτζόκι θα φωνάξουμε. Τον Μπαρτζόκι, τον οικογενειακό μας γιατρό, δοκιμασμένο. Θυμάσαι που σε έκανε καλά από την Ιλαρά, πουλάκι μου. Ο Μπαρτζόκα, πόσο χρόνο πάει ο Μπαρτζόκα τώρα. Νεότατος. Και με πείρα. Είναι... Στο δημοτικό τον είχαμε, το... στην Ιλαρά τον είχαμε. Σώπεση, πουλάκι μου, έχει πυρετό, η μανούλα ξέρει. Ήδη ήτανε πουρό. Για άνοιξε το στόμα σου. Αχα. Να σας πω, τι γίνεται, βλέπετε κάτι, γιατί δεν μπορώ να το πω. Νομίζω ότι βλέπω αμυγδαλίτιδα. Νομίζετε, δηλαδή, το είδατε ή από την πείρα. Από την πείρα που έχω. Για δώσε μου και το θερμόμετρο για να δω αν είσαι εμπείρετη. Να. Ότι τρέμω κι εγώ, μπερδεύτηκα. Για κοίταξε, παιδί μου. Κάτσε, αφήστε το, παιδιά, ηρεμήστε.
Έχει 38 και μισό. Ναι, έχει πυρετό. Από... Θα σου γράψω μία αντιβίωση. Ναι. Εντάξει, είναι σοβαρό, λέτε αυτό που έχω. Ναι. Τι θα γράψετε. Να σας πω, να το υπαγορέψετε σε μένα να το γράψω εγώ, γιατί κάνουν που κάνουν άσχημα γράμματα οι γιατροί. Τρέμεται κιόλας. Πού θα βρω εγώ φάρμακο που να το διαβάσει. Μην της δώσει κανένα φυτοφάρμακο, φοβάμαι. Κύριε Μπαρτζόκα. Κύριε Μπαρτζόκα. Μωράκι μου, σε κολλήσω, φοβάμαι. Τι να με κολλήσω, αγαπώ, μου, είσαι με τα καλά σου. Με την αντιβίωση που έχεις πάρει, τον έχουμε ξεσκίσει τον ιό. Τι ωραίος που είσαι, δροσερούλη. Ναι, αγαπώ, μου, και είσαι ζεστή, ζεστή, τώρα αυτό το μου ανατινάζει. Ελά σου βγάλω λίγο την πλούζα, σε παρακαλώ. Πού σου χαίρνει τώρα, μωράκι μου, να μην είναι κρυώνει. Όχι, αλλά τώρα είμαι αρρωστούλα. Ναι, αυτό είναι που μου αρέσει. Άμα σε επιστολή, τι να σε κάνω. Έτσι. Η ώρα σου να πάρεις την αντιβίωση. Τι είναι αυτά τα χάλια, Δημητρούλα, γυμνή κοιμάσαι. Γυμνή κοιμάσαι να πουνιάσεις πάλι. Φόρεσε γρήγορα την πλούζα σου. Φόρεσε γρήγορα την πλούζα σου, σε παρακαλώ πολύ. Καλά, αυτό κοιμάται σαν γαϊδούρι. Δεν σε βλέπει λίγο να φορέσεις κάτι. Και πιο σιγά, καλέ, να μην το ξυπνήσω, μην τον ανησυχήσω. Έλα, πιες και την αντιβίωσή σου. Έλα. Φόρεσε την πλούζα σου γρήγορα. Μου κόψε το αίμα. Αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να την κλείσουμε κάπου. Θα σου πω. Θέλεις πάλι λίγο να ξανακάνουμε. Εντάξει, ξύπνησες κι εσύ. Θέλω κοριτσάκι μου να πάρεις τη βιταμίνη σου. Κράτα το νεράκι. Κράτα το νεράκι να σου δώσει μανούλα τη βιταμίνη. Έφυγε. Πάρτε με και πιάσε την. Εσύ κοιμήσου τον ύπνο του δικαίου. Πιέσαι ένα παιδάκι μου. Θα την πιω, πιω. Άσε με, θα την πιω. Δεν έχουμε άλλα χάπια, ναι. Όχι, τελειώσαμε. Ναι, μου φύγε και εμένα τώρα, τι. Σου φύγε. Βέβαια, αγάπη μου, μπες βγες, να πούμε, πάει. Πέταξε το πουλί. Πέταξε το πουλί για τη στεριά την αντικρινή. Έλα, βρε, προς... Πάω σε τη μάνα σου. Πω, μωράκι μου, και έχεις ρίγει, Μήπως σου μπαίνει πυρετός, μα πώς είναι δυνατόν εγώ σε κόλλησα. Αγάπη μου, δεν με νοιάζει εμένα μα έχω πυρετό. Αυτό που με νοιάζει είναι, δεν ξέρω, πρέπει να φύγει η μάνα σου από εδώ πέρα, δεν θα πεθάνω. Θα φύγει, ετοιμάζεται, μην ανησυχείς, είναι έτοιμο. Ετοιμάζεται, όντως. Ναι, της είπα ότι έχω 36 και 6, γιατί ούτε εγώ αντέχω. Σοβαρά. Ναι, ρε, μωράκι μου, αλλά τώρα που είσαι και εσύ άρρωστος, για να δω. Πέρασε η ώρα, περίμενα το δω. Ωραία, γάμο, 38 και 7 έχω. Πόσο. Γι' αυτό έχω πω σε κόλλησα. Τι να τη πούμε, να μείνει. Τι λες, αγάπη μου. Όχι. Τι λες, σε παρακαλώ, μην με κάνεις έτσι. Θα πεθάνω, δεν είναι τραστά. Αν έρθει τώρα και σε δει την κατάσταση, έρχεται να, χαρά, να μας χαιρετήσει. Θα κάνουμε ότι είμαστε χάικοι, γέστατοι. Σε παρακαλώ. Έρχεται. Λοιπόν, τραγούδα Πλούταρχο. Όχι Πλούταρχο. Έλα, πού θα κολλήσουμε στο ρεπερτόριο τώρα. Αν είσαι αγάπη που περίμενα να έρθει. Είμαστε τέλεια. Μπράβο, Δημητρούλα μου, είσαι καλά γι' αυτό τραγουδά. Δόξα τω Θεώ. Έτσι από μικρή Θοδωρή, όταν ήταν καλά, το ρίχνε στο τραγούδι, αγάπη μου. Αχ, κορίτσι μου, τους στίχους. Άντε να φύγω κι εγώ ήσυχη που σου πέρασε η ήλιο. Καλά να περάσετε. Να την προσέχεις, Θοδωρή, να την προσέχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Τηλέφωνο στη Μανούλα. Ναι, δεν θα παραλείψουμε. Τους κρύπους της καρδιάς μου απόψε. Κρυώνεις, μωράκι. Ρε, μωρό μου, τι θα κάνουμε κι αν έχουμε τον ιό που σκοτώνει. Προτιμώ να έχω τον ιό που σκοτώνει παρά την πεθέρα που σκοτώνει επίσης. Αχ, ένα. Ο Σύλλογος Χαλανδρίου σας καλωσορίζει στην απονομή βραβείων ταινιών μικρού μήκους με τίτλο «Παρμενίων 2002». Την απονομή θα παρουσιάσουν η Δήμητρα και ο Θοδωρής. Ας τους υποδεχτούμε. Γεια σας. Καλησπέρα.
ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να παρουσιάσουμε εμείς την απονομή των βραβείων ταινιών μικρού μήκους που η δημιουργή τους είναι οι συνδετημόνες μας, συνδημότες μας και που με την καλλιτεχνική προσφορά τους συμβάλλουν στην αναβάθμιση του πολιτιστικού επίπεδου της περιοχής και του τόπου γενικότερα. Ευχαριστούμε επίσης το Δήμο Χαλανδρίου και το Mega Channel, όπου με την πολύτιμη συμπαράστασή τους μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα την πρώτη απονομή του Παρμενίων 2002. Ευχαριστούμε επίσης το Δήμο Χαλανδρίου... Όχι, τα δικά σου πλέον. Το Σύλλογο. Πού είναι? Εδώ. Ο Σύλλογος Χαλανδρίου, πάντα πρωτοπόρος, ελπίζει η εκδήλωση Παρμενίων 2002 να γίνει θεσμός και παράδειγμα προς μίμηση και στους άλλους συλλόγους. Η ψηφοφορία για την επιλογή των βραβείων δεν έχει γίνει τυχαία. Δεν έγινε από κάποια ομάδα ειδικών. Έγινε από το κοινό και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μας. Και ξεκινάμε με τον πρόεδρο του συλλόγου μας που θα προλογίσει την εκδήλωση. Ένα χειροκρότημα για τον πρόεδρο του συλλόγου μας. Ο πρόεδρος του συλλόγου μας. Πού είναι ο πρόεδρος του συλλόγου μας, να έρθει αμέσως. Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στην απονομή του Παρμενίωνα, του ιδίου του Παρμενίωνα, στον σκηνοθέτη, τον Παντελή Βούλγαρη. Για την καλλιτεχνική του προσφορά στη χώρα μας. Τον Παρμενίωνα θα απομείνει ο Υπουργός Πολιτισμού, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Αλλά, επειδή λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο κύριος Υπουργός δεν θα μπορούσε να παρευρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, ανταυτού την απονομή θα επιτύχει ο ανιψιός του Υπουργού, Βασίλειος. Να περάσει ο ανιψιός του Υπουργού, Βασίλειος. Γεια σας. Περάστε, ανιψιό. Περάστε. Ναι. Καλησπέρα. Χαιρετίζω την εκδήλωση Παρμενίων 2002 και το Σύλλογο Χαλανδρίου. Τι τρώνε. Μπράβο. Ο κύριος Βούλγαρης. Ο κύριος Βούλγαρης σας έρθει να παραλάβει το βραβείο. Ο κύριος Βούλγαρης να πάρει αυτό. Που είναι... Δεν είναι. Δεν είναι. Μας κάνουν σήμα. Δεν είναι. Ο κύριος Βούλγαρης δεν είναι εδώ απόψε μαζί μας. Τι το κάνουμε αυτό εδώ. Τι το κάνουμε. Εμείς θα το πάρουμε εδώ πέρα. Στον ανιψιό. Στον ανιψιό του κυρίου Βενιζέλου. Το δίνουμε. Το άγαλμα. Πες το όμως ότι με τρόπο ότι δεν τρώγεται. Ευχαριστούμε. Και τώρα ήρθε η στιγμή της απονομής του καλύτερου σεναρίου. Υποψήφιοι για το καλύτερο σενάριο είναι οι ταινίες. Η ταινία μικρού μήκους Αποβολές του Γεράσιμου Γιάφκα. Αποβολές, αποβολές. Η ταινία μικρού μήκους Παράθυρο στην Πλάκα του Αριστίδη Δημητρίου. Και η ταινία μικρού μήκους Γρηγόρης επείραξε το καυσαέριο της Ιφηγενίας Πέτα. Και για να δούμε λοιπόν ποιος παίρνει το βραβείο. Το βραβείο θα το ανακοινώσει ο Θοδωρής τώρα, σε λίγο. Μάλιστα. Είναι μια στιγμή... Ναι, πέσω. Ναι. Είναι ντροπή. Και το βραβείο καλύτερου σεναρίου παίρνει η ταινία Αποβολές του Γεράσιμου Γιάφκα. Μπράβο. Ο Γεράσιμος Γιάφκας είναι εδώ. Ο Γεράσιμος Γιάφκας παίρνει το βραβείο για την ταινία του Αποβολές.
Πώς αισθάνεσαι, Γεράσιμε? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα και θέλω να τα αφιερώσω αυτό το αγαλματίδιο σε όλους εσάς. Επίσης θέλω να το αφιερώσω σε όλους όσους με στήριξαν σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Μαρία και Πέτρο, την αδερφή μου Κωνσταντίνα, τα ξαδέρφια μου Μιχάλη και Γιώργο, τα νύψια μου Αντωνία και Αντριάννα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη γιαγιά μου που δεν ζει πια. Αλλά που όμως συμμετείχε με έναν τρόπο, ας πούμε. Ναι, ήταν δίπλα μου. Εντάξει. Όσο μπορούσε. Αισθάνομαι λίγο τρακ και έχω μια μικρή αμηχανία για να μην ξεχάσω κανέναν. Να μην απογοητεύσω κανέναν. Θα ήθελα, ξέχασα το πιο σημαντικό, να ευχαριστήσω το συνεργείο μου. Γεια σου Αποστόλη. Γιώργο, Αντρέα, Μιχάλη, Εύα. Οπα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Μανώλη από τα Πετράλωνα, την Αγγελική από τη Νέα Κηφισιά, την άλλη μου φίλη, τη Χριστίνα, από την Παλίνη. Να ευχαριστήσω επίσης τον Αλέξανδρο, που ήταν κοντά μου, τον Χρήστο, τον Αντρέα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ... Μα πόση ώρα θα ευχαριστήσω? Το φίλο μου... Τι μικρού μήκους είναι. Τον Αντρέα που ήταν πολύ κοντά μου. Επίσης τα παιδιά από το Χαλάνδρι. Γιάννη, Γιώργο, τι θα κάνω, Αντώνη, Μιχάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Το σταφιερώνω, είναι δικό σας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω... Τι? Τον Αλέκο. Πες τον Αλέκο. Το Χαλάνδρι θα πει όλη την πλατεία. Που μένει δίπλα μου. Την πλατεία πιασε. Στην πλατεία ανεβαίνει κόσμος, κατεβαίνει κόσμος. Δεν θα λύσουμε ποτέ με αυτόν. Πώς τη Μαρία. Τι φλιαρία. Τη Γεωργία, τη Γιούλη. Και τώρα η απονομή του βραβείου πρώτου ανδρικού ρόλου. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Κώστας Πρέκας. Μόλις όμως τώρα μας ειδοποίησαν ότι ο κύριος Πρέκας δεν παρευρίσκεται στην αίθουσα γιατί είναι σε παράθυρο στην τηλεόραση όπου καταγγέλει την κοινωνική εξαθλίωση και τον κοινωνικό εξευτελισμό. Οπότε την απονομή θα κάνει ο Θοδωρής που παρευρίσκεται. Λοιπόν, και το βραβείο του πρώτου αντρικού ρόλου θα το πάρει ο Κωνσταντίνος Γιάννουλας για την ερμηνεία του στην ταινία «Γρηγόρης επείραξε το καυσαέριο της Ιφηγένειας Πέτα». Μπράβο! Κύριε Γιάννουλα, πολλά συγχαρητήρια για την ερμηνεία σας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για την ψήφο του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη συμπαράστασή της όλο αυτό το διάστημα. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την σκηνοθέτηδα Ιφηγένεια Πέτα που με την άψογη καθοδήγησή της μου επέτρεψε να δημιουργήσω αυτόν τον ανεπανάληπτο ρόλο. Θα ήθελα μάλιστα εκ βάθους καρδίας να της αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι που ήθελα και στην ταινία να το πω, αλλά δεν με άφησε. Ιφηγένεια, εκ βάθους καρδίας. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία. Σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Οκ. Το Όσκαρ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Συγχαρητήρια στην Ιφηγένεια Πέτα που δεν άφησε να πει το τραγούδι ο κ. Γιάννουλας. Εγώ έχω ένα πρόβλημα και γι' αυτό σήμερα επιδίωξα να έρθω χωρίς το Θοδωρή, έτσι να είμαι μόνη μου, γιατί είναι λίγο λεπτό το θέμα, είναι κάπως έτσι... Ναι. Εντάξει, κάπως ντρέπομαι να το θέσω. Τι εμάς ντρέπεσαι τώρα? Εντάξει, ντρέπομαι λίγο, γιατί το θέμα που είναι να ατεθεί, ναι, είναι σεξουαλικό. Α. Ναι. Και είναι πολύ προσωπικό και ευαίσθητο, αλλά θα το πω. Εντάξει. Εμείς με το Θοδωρή, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει, ας πούμε, στην αρχή της ερωτικής μας ζωής, ναι, ο Θοδωρής στο θέμα του σεξουαλικού, mm-hmm, είχε μια, ας πούμε, τάση, έτσι πώς να το πω, ήτανε, ας πούμε, χρα, χρου, χρου, πα, που, πα, που, πα, παπ. Τι
Τι εννοείς χρα, πουπουπου, παπαπ. Παπαπ. Εννοώ ότι ήταν, ρε παιδιά, πώς να σας το πω, έτσι ήταν, ας πούμε, χρα, χρουπ, τέλος. Α, κατάλαβα. Δεν έκανε προκαταρκτικά. Παιδιά, ναι. Τι? Εγώ το αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Δεν κι άλλος. Να το. Ορίστε, να το. Δηλαδή, πολύ κοινό το θέμα αυτό, ε. Τέλος πάντων, εγώ όμως το κουβέντιασα με τον άνθρωπό μου. Πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και ήταν πολύ ανοιχτός ο Θοδωρής και μου είπε ότι ναι, καλά δεν έκανα. Ωραία. Και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε μαζί και ότι του άρεσε κιόλας. Και μπήκαμε σε μια φάση όπου πια έχουμε φτάσει με τα προκαταρκτικά, ας πούμε, να είναι... Δεν υπάρχει, ας πούμε, τέλος. Είναι ώρες, δηλαδή μπορώ να σου πω και ένα τρίωρο. Τρίωρο, ε. Ναι. Που αυτό δεν είναι απλό. Ναι. Έλα, αγάπη. Η ρηγέ σου, η κάλτσα είναι στο πλυντήριο. Ναι, ναι. Ναι. Θα τις βρεις, είναι εκεί μέσα. Αν τις αφήνω, γιατί έχουμε μία συζήτηση εδώ πέρα. Όχι, καλέ, τίποτα σοβαρό. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδί μου. Κάτι κουβεντιάζω. Γεια. Λοιπόν. Και αυτό, ας πούμε, το πράγμα το οποίο διαρκεί απεριόριστες ώρες. Εγώ σαλτάρω. Ναι. Και τι πρόβλημα έχω τώρα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή. Καταλάβατε. Μάλλον θα πρέπει να κάνεις μια συζήτηση μαζί. Μια συζήτηση, αλλά τι συζήτηση. Τι να πω, γιατί εγώ φοβάμαι μήπως είμαι άτσαλη, μήπως πω, στοπ. Και φρικάρει ο άλλος και τελειώσει. Ναι. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ ο άντρας. Οπότε ναι. Κάπως η πρέπει... αλήθεια είναι ότι είναι κάπως λεπτό το ζήτημα. Πολύ. Πώς δεν να το κουβεντιάσω, ας πούμε, να κάνουμε μια συζήτηση. Το πάω μια βόλτα, μια εκδρομή. Πώς να το πω. Μάλλον αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνετε κάπως σε μια φάση, να είστε κάπως ερωτικά. Ναι. Όχι όμως στην πράξη πάνω. Όχι εκεί την ώρα. Όταν είστε τρυφερά, ναι. Να τον πάρεις αγκαλιά και να του το πεις. Άσχετη ώρα. Ναι. Ναι. Έλα, μωρό μου. Όχι, όχι, δεν είναι... Παιδάκι μου, δεν υπάρχει, δεν συζητάμε τίποτα. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ. Όχι, όχι. Παιδάκι μου, θέλω να σου πω, λοιπόν, συζητάμε εδώ με τη Μαρία, η οποία έχει ένα πρόβλημα με τον άντρα της, όπου λέει αυτός κάνει πολλή ώρα προκαταρκτικά, την τρελαίνει, ας πούμε, στα προκαταρκτικά και δεν ξέρει πώς να το πει και ψάχνουμε όλοι μαζί. Εσύ τι γνώμη, τι θα έλεγες. Α, μάλιστα. Εντάξει, εντάξει, θα το διαβιβάσω στο group therapy, άντε, γεια. Ναι, θα τα πούμε σπίτι, γεια. Τι σου είπε. Λέει ότι αυτά ναι. Τα πράγματα λέει, δεν κουβεντιάζονται. Αν έχει λέει αυτό το πρόβλημα η Μαρία, ναι. Να αλλάξει άντρα, είπε. Ναι. Καταλάβες πώς τώρα. Βολέψε, Θοδωρή, κάτσε άνετα. Τι άνετα να κάτσω. Καλά και εσύ τόσα λεφτά βγάζεις. Ένα καναπέ δεν μπορείς να πάρεις. Στο θέμα μας. Το θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήθελα πάλι να έρθω μόνος, γιατί πρέπει να πω κάτι που δεν πρέπει να το ακούσει η Δήμητρα. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το συζητήσω μαζί της. Είναι σοβαρό. Είναι σεξουαλικό. Αχα. Δηλαδή. Δηλαδή, ρε παιδιά. Εγώ να σας πω κάτι, πώς λειτουργώ δηλαδή στο σεξ. Εγώ όταν, επειδή μου αρέσει, ναι. Έτσι, θέλω να λειτουργώ έτσι αυθόρμητα. Μάλιστα. Τα πολλά δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, έρχεται η ιδέα, κάνουμε λίγα πράγματα και προχωράμε στο σεξ. Ξέρω όμως από την άλλη ότι στις γυναίκες αυτό το πράγμα δεν αρέσει. Ναι. Δεν αρέσει. Το ξέρω πολύ καλά, μου το έχει πει και η Δήμητρα, μου το έχει ζητήσει, τους αρέσουν τα προκαταρκτικά. Και εντάξει, έχω επιδοθεί στα προκαταρτικά και έχω όμως ένα πρόβλημα. Δηλαδή, προκαταρτικό στο προκαταρτικό, κάποια στιγμή μπλοκάρω και δεν μπορώ να συνεχίσω. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό. Μη συνεχίσετε χωρίς εμένα, γιατί το θέμα είναι σοβαρό και το θέλω να το ακούσω. Μισό λεπτό. Για έναν άντρα έχει τεράστια σημασία όμως να λειτουργεί χωρίς κανόνες και συνταγές. Γιατί το σεξ, παιδιά, είναι ένστικτο. Πρέπει να ακούς
τη φωνή αυτή από μέσα, τη φωνή του σώματος, αυτό που θες να κάνεις. Και όχι τις επιταγές κάποιου άλλου. Εντάξει. Είναι και το ένστικτο, αλλά θα πρέπει να ακολουθείς και τις εξελίξεις. Δηλαδή να ασκήσεις τις ανάγκες της γυναίκας, όχι μόνο ένστικτοδός να προχωράς. Παιδάκι μου, πρέπει να συλλήπτουν τα ένστικτα. Το πιστεύω, σε αυτό εγώ το πιστεύω που λες. Όχι, να σου κάνω. Άμα μπλοκάρω όμως. Άμα μπλοκάρω, τα κάνω. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, σε αυτό πρέπει να πάω τουαλέτα. Μη συνεχίσετε χωρίς εμένα, έρχομαι. Τι έφαγε, τι έπαθε σήμερα. Αχ, παιδιά, εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχω μία λίμωξη και ο γιατρός μου έχει συστήσει να πίνω πολλά νερά, με αποτέλεσμα να τρέχω συνέχεια στην τουαλέτα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Θοδωρή. Τι να συνεχίσεις, δεν μπορώ να συνεχίσω. Που... Τώρα μου φύγε, δεν. Έλα, σου φύγε, πώς σου φύγε, ρε Θοδωρή. Τι πώς μου φύγε, μια ουρολίμωξη, μια ησυχνογουρία, μια το ένα, μια το άλλο, δεν γίνεται, ρε παιδιά μου, κόπηκα, δεν μπορώ. Αυτό παθαίνω και στο κρεβάτι, παιδιά, έτσι κόβω. Είναι σοβαρό. Αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Τι? Νομίζω πως πιστεύω δηλαδή ότι είμαι παθολογικά ζηλιάρα. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να το αντιμετωπίσω. Και η ζήλια του εντάξει είναι το χειρότερο πράγμα, καταστρέφει τη σχέση, την κάνει, την ισοπεδώνει. Πολύ. Ναι, δηλώνει και έλλειψη εμπιστοσύνης. Ναι. Αλλά κάτσε να δούμε, εσύ γιατί ας πούμε πιστεύεις ότι είσαι παθολογικά ζηλιάρα και θες βοήθεια, τι συμβαίνει ακριβώς? Τι να σου πω, όταν βγαίνουμε για παράδειγμα μαζί έξω, κοιτάς συνεχώς άλλες γυναίκες. Α, κοίτα. Εμένα με τρελαίνε αυτό, δηλαδή ζηλεύω. Βέβαια. Τα παίρνω. Βέβαια και τα παίρνω. Καταρχήν δεν είναι δικό σου πρόβλημα, αυτό νου είναι. Εσύ δικαίως ζηλεύεις, βέβαια. Αυτός να το λύσει που κοιτάει άλλες γυναίκες. Αυτός είναι άρρωστος. Κάτσε ρε παιδί μου αμέσως. Άρρωστος είναι αυτός. Άρρωστος. Δεν πας μια κουβέντα χωρίς να ξέρεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά, παιδιά, ότι ο άντρας είναι πολυγαμικών. Τι λες, πώς, τι ιδέα, και που τα να κοιτάμε, δεν μπορούμε να δηλαδή κάτσε. Σιγά, όμως πάει στην επιστήμη τώρα να ψαρώσουμε επιστημονικά. Και αν θες να μου μιλήσεις για επιστήμη, θα σου πω εγώ άλλο επιστημονικό που διάβασα. Διάβασα σε μια έρευνα κοινωνιολογική, όπου αποδεικνύεται ότι και η γυναίκα είναι πολυγαμική. Από τη φύση. Θα σου πω, αποδείξεις υπάρχουν επιστημονικές. Άμα λέει η γυναίκα ήταν πόρνη από την αρχαιότητα που υπήρχε πόρνη, πάει να πει ότι είναι πολυγαμική. Αλλιώς δεν πήγαινε με τόσους, άρα η φύση της είναι πολυγαμική. Πάρ την επιστήμη λάθος. Τώρα. Η πόρνη εφευρέθηκε επειδή ο άντρας ήταν πολυγαμικός. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και η πόρνη εξάλλου πηγαίνει επιχρήμαση. Επιχρήμαση, ξεπιχρήμαση. Πάει η γυναίκα. Έχει δυνατότητα να πάει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Παιδιά, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ μα ποτέ η γυναίκα η δική μου να είναι πολυγαμική. Αυτό είπε. Ποτέ. Αμπά, και τι. Κανέ, γιατί δεν τους συμφέρει να δέχονται. Η προσέγγιση που κάνει η Δήμητρα είναι η πιο σωστή. Κάτσε ρε παιδί μου, εσύ η Δήμητρα κάνει την πιο σωστή. Και παίρνει αέρα και ύστερα μας κάνει το κεφάλι καζάνι να πούμε. Σοβαρά μιλά. Άλλο είναι η γυναίκα να είναι πόρνη και άλλο είναι η γυναίκα σου να είναι πόρνη. Έχει άλλο. Έχει αυτό. Τι λέει παιδιά, μην τον ακούτε παιδιά, ότι θέλει. Να ακούνε σένα. Να ακούνε σένα. Ότι θέλει. Εσείς το έχετε πάρει πολύ επιστημονικά το θέμα. Εγώ τώρα να ζηλεύω ή να μη ζηλεύω, δεν έχω καταλάβει. Το τι κατάλαβες, τι κατάλαβες. Ό,τι κατάλαβες, τι να πω, και εμείς βάλαμε την επιστήμη κάτω. Κατάλαβες, άμα κατάλαβες.